Νωρί σήμερα, παιδιά. Γιατί έχω μια κυρία η οποία μπήκε στο δίκτυο τώρα πριν ένα μισό λεπτό. Έλα λέει, να κάνουμε εκπομπή. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, μπορεί να την είδατε προτές στις οικογενειακές ιστορίες, που λεγόταν, αλλά δεν μπορεί να πει ένα στούντιο και λέει, έλα πάμε τώρα να κάνουμε εκπομπή. Ας πούμε, να μην συνηθίσει να κάνουμε στις 10 η ώρα, κυρία Μεχάνη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Τι κάνει ο Φωστάρα, κοιτάτε, δεν με κοιτάτε καθόλου. Ναι, είμαι γιατί καλά, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μην βιάζουμε και ειδικό τώρα, γιατί θα γίνει. Λοιπόν, Νάντια, καλώς ήρθες. Αλλά να πω για τον πατέρα σου πρώτα, Εζάτ, αν βλέπεις να χαίρεσαι την κόρη σου και φοβερός γιατρός, γιατρός. Προχώρα τώρα την κουβέντα ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ήθελα να σου πω καλό χειμώνα, να σε ευχαριστήσω καταρχάς που με ξανακαλείς εδώ πέρα. Πρέπει να τα πούμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ιδίως δεν έχουμε πολλή ώρα όμως, Νάντια. Πρόσεχε. Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε πάρα πολλή ώρα. Τι είναι το κακό, ότι επειδή έχει αγώνες στις 10 παρά. Μιχαήλ Γεωργίου, καλησπέρα Ηλία και στο μόλι καλεσμένη. Γεια σου, Μιχάλη μου. Χρήστο, σχόλια. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου, Χρήστο μου. Έχουμε λίγη ώρα, ξέρετε, παιδιά. 10 παρατέρα, το ξέρω. Πρώτο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι ένα Αθηναϊκάκια από τα Γενοφάσκα. Είμαι το παιδί του Wembley. Δεν υπήρχε αγώνα να μην δω στο Wembley να μην είμαι εδώ. Στο εξωτερικό δεν μπορούσα να πάω, τότε δεν είχα μπάνι. Φράγκα. Αλλά σήμερα είμαι τον Ολυμπιακό. Και όποιο παίζει, αύριο παίζει ΑΕΚ με την ΑΕΚ. Καλή επιτυχία από την καρδιά μου. Γι' αυτό κάνουμε τώρα, Νάντια, για να μπορέσουμε να προλάβουμε λίγη ώρα που θα είναι τίνος ο Κασουδάκης, ο φίλος μας. Καλησπέρα, Θείε. Δεν είναι ανήψος μου. Το λέει Θείο, έτσι από γλυκύτητα. Από αγάπη. Βέβαια, καλή βραδιά στο αστέρι της νύχτας δίπλα σου. Μπορεί να είσαι μακριά, αλλά σε θέλω πάντα στην καρδιά. Να είσαι καλά, ρε Ντίνο. Και κάνει, είναι εκπληκτικός πέρα από τις άλλες δουλειές που κάνει και κάτι φωτογραφίες συγκλονιστικές. Έτσι. Λοιπόν, Νάντια. Είδα οικογενειακές ιστορίες πρόσφατα. Ναι. Εκπληκτήσω πάρα πολύ ωραία, ήσου πάρα πολύ καλή. Αρχίσαμε τα καλά παιδιά τώρα. Λοιπόν, και ήθελα να σου πω ότι ήσουν πάρα πολύ καλή, έγραφες πάρα πολύ καλά και είδες τι κάνει άτιμη η δημοσιότητα. Σαν ηθοποιός δεν το χάρηκες, λες και ήταν θέατρα γεμάτα. Εγώ το χάρηκα γιατί είναι διαφορετικά να παίζεις στην τηλεόραση, είναι διαφορετικά να παίζεις στο θέατρο, το κάθε ένα έχει τη γοητεία του, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς τους νέους. Και φυσικά είναι μια εμπειρία που εντάξει. Ήταν ωραία, σου άρεσε, σε είδε πολύ πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, αυτό που μου άρεσε... Σε είδανε και σε εκείνη την εκπληκτική δουλειά που κάνεις, δηλαδή την προδώσουμε τώρα που ξεκίνησε το κλείσμα, σου εύχομαι καλή καριέρα. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά που είναι ζήλια δουλειά. Σου εύχομαι από την καρδιά μου να πας καλά. Γιατί είναι καριέρα σου. Δεν θέλω να πούμε κάτι. Όχι, γιατί δεν θα πούμε. Δεν υπάρχει λόγο, γι' αυτό λέω. Σε είδαν και πολύ. Κάποιοι που με είδαν, έκαναν πώς δεν με είδαν. Ναι, το κρύψεις εσύ. Να σου πω, παιδιά. Κωνσταντίνα Καρά, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Θεόδωρος Θεόδωρος Χατζηδόρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν ξέρω τώρα. Σε ποιον το λέει, δεν ξέρω πώς κανένα άλλο φίλο μας ο Θοδωρής. Τάκης Χωστόπουλος, καλησπέρα σας. Γεια σου Τάκη μου, Σπύρος ο Μπότσαρης. Καλησπέρα στα φιλαράκια. Γεια σου ο Σπύρο. Φοβερός, ο Σπύρος με το φοβερό τον παράδεισο, έτσι. Τέλεια. Ωραία. Σπύρο μου και η παράδεισο στην Πετρούπολη θα είναι πάντα πρωταγωνιστής τη νύχτα. Πάντα πρωταγωνιστής το φαγητό, πάντα πρωταγωνιστής της, στο φαγητό και στις καλές τιμές. Αυτά για το φίλο μου τον Σπύρο. Και μας αγαπάνε πολύ από το εξωτερικό μας παίρνουν συνέχεια. Τώρα που ξεκινάμε εκπομπή. Και Γιώτα Κρατημένου, Ηλία μου, καλησπέρα. Και εγώ Παναθηναϊκός πάντα. Καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό μου σήμερα. Γιώτα Κρατημένου και Ολιβέρης, καλησπέρα από τη Δράμα. Γεια σου, Ολιβέρη μου. Ολιβέρης ο Δελιβαίτης. Και Θεόδωρος, Ηλία, συγγνώμη για το λάθος. Δεν πειράζει, Θεόδωρη μου. Το κατάλαβα ότι για μένα έγραψε και λες Σπύρο. Και λέω πώς το έκανες για το Σπύρο, το φίλο μου, τον Πότσαρη. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα μετά από τον Μιχάλη τον Γεωργίου και πάμε στον Άννα Τάζ. Καλησπέρα Ηλία με την όρη παρέα σου. Εύχομαι να είσαι καλά, υγιής και ακμαίος. Γεια σου Τάσο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα τίποτα για σένα. Λόγω καταλαβαίνεις έτσι. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος σε ιδιαίτερες θέσεις και τον ευχαριστώ που μπήκε που είχα καιρό να τον ακούσω και σου εύχομαι γιατί είσαι μάγκας, ωραίος, δυνατός, δυναμικός και μορφή στη δουλειά σου. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα σε σένα, Νάντια. Νάντια λοιπόν και Νάντια Μεχάνη, εδώ παιδιά, μία ηθοποιός, η οποία πόσα χρόνια, Νάντια, παιδί.
Λοιπόν, εγώ κάτι κάνω για μας ουίσκι, θέατρο. Σκυράματα. Γεια σου. Λοιπόν. Πορτοκαλάδα βέβαια, έτσι ξέρετε πολύ καλά. Τέλεια, κάνει και καλό φωνή. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι, έχω τελειώσει το 2009 τη δραματική σχολή. Πόσα χρόνια, δηλαδή, είσαι καμιά δεκαετία χρόνια. Ναι, και ασχολούμαι επαγγελματικά περίπου 6 χρόνια. Ακόμη πιο νέα. Πιο πολύ με το θέατρο, έχω συμμετάσχει σε ωραίες δουλειές, έτσι. Ωραίες δουλειές με αξιόλογους ανθρώπους, όπως ο Φέδωνας ο Γεωργίτσης, που κάναμε μια... Ήταν μια ωραία μορφή στο, στα καλλιτεχνικά πράγματα. Και ωραίο Ζεμπρεμιέ. Να διασκεδάσω, δεν έχω αυτό. Και ωραίο Ζεμπρεμιέ. Δεν είχα ποτέ ούτε ένα γεια, δεν τον πέτυχα ποτέ στον δρόμο, αλλά τον εκτιμούσα πάντα ότι είναι, ήταν ένα σεμνό καλλιτέχνη. Δεν έκανε τίποτα για να ακούει την υπερβολικά. Ήταν σεμνό. Τώρα ολοκλήρωσε και για εκεί τη δουλειά, ό,τι άλλο θέλει. Ναι, και έχω κάνει πάρα πολύ θέατρο και παιδικό θέατρο και κλασικό θέατρο. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι και μερικές φορές ότι μπορούμε στην τηλεόραση, οπότε μου έχει τύχει κάτι. Να σου πω κάποια άλλη αγαπημένη, νομίζω με θεατράνθρωπο έτσι. Έχω μαζί με την κυρία Ντενίση, όταν τελειώσαμε τη σχολή, με τη Μιμή Ντενίση. Έχουμε συνεργαστεί. Ωραία. Και το χρονικό διάστημα. Ωραία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Έχει κάνει πολλές δουλειές και... με τον Τίνο Σπυρόπουλο και την κυρία Ελένη Τσακάλου. Με τους λες κοινούς τώρα. Έχουμε μια διαφορούλια. Δεν λέει τίποτα στην ηλικία. Απλώς του λες από ευγένεια εσύ, αλλά ξέρεις τον Σπυρόπουλο. Έχει γράψει αυτό το παιδί αρκετές επιθεωρήσεις. Σε μεγάλες παραγωγές του Τάγαρη, του Μάρκου, που είναι καλός φίλος, μάγκας, ωραίος, σκίζει όλα τα χρόνια, πολλά θέατρα έχει και να πηγαίνει καλά. Για τον εκτιμώ που ιδιαίτερα τον Μάρκο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στο Σπύρο. Την καλησπέρα μου, καλό φθινόπωρο και καλές εκπομπές. Γεια σου Σπύρο μου. Σπύρος Μαζδρακίδης. Να είσαι καλά Σπύρο μου και χαίρομαι σε σένα μετά από και το ωραίο αφιέρωμα που έκανες για το βιβλίο και που έχεις στο χέρια σου το βιβλίο. Λοιπόν, παιδιά, όπου βλέπετε και δεν διαβάζω, ακούστε. Επειδή όλα πολεμιούνται. Τα λαμόγια υπάρχουν, οι κακοί άνθρωποι υπάρχουν. Το έχω ξαναπεί. Αφήστε να γράφουν ό,τι θέλουν, να γράφουν γιατί για μας κάνει το ίδιο και απλώς μην νομίζετε τα έχω, δεν βλέπω και τα διαβάζω. Λοιπόν, πάμε για το φίλο μας, τον Τζόρτζ, DG Movesion. Παρόν πρόλαβα. Γεια σου Γιώργο μου. Ωραία. Λοιπόν, και Αντώνιο Κούτρας. Αντριάνο. Γεια σου φίλε Αντριάνο. Να είσαι καλά φίλε με το 10. Λοιπόν, πάμε να διαλύγω στην κουβέντα και να πούμε λοιπόν πως θεατρικά πράγματα και αυτούς τους καιρούς τώρα θεατρικά είναι... Λοιπόν, τα θεατρικά πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά και παίρνουν την πορεία. Μισόβα για ένα εκλεκτό φίλο να πω και φίλο του και του Δημήτρη, του, το οποίο τον κάνω πάντα άλλο στο φίλο του Δημήτρη που είναι ωραίος, έτσι, ιδιαίτερος και αυτός Δημήτρης, SMNS και κάθε φορά διαβάζω, ρε εσύ Δημήτρη, SMNS. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ, κάτι φορές έχεις βοηθήσει σε μερικά πράγματα. Λοιπόν, για προχωράμε λοιπόν τώρα. Σου ζητώ συγγνώμη, ναι. Δεν πειράζει. Είναι καιρή λίγο. Λέγαμε ναι, για το θέατρο ότι είναι καιρή λίγο δύσκολη, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα θα μπουν στην πορεία. Έχουν ξεκινήσει αρκετές παραστάσεις και εγώ τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσω κάποιες πρόβες για κάτι που θα είναι επίσης έκπληξη αργότερα. Εντάξει, ωραία. Τα πράγματα είναι έτσι. Όπως ξέρουμε. Όπως μπορούμε. Και όπως τα πράγματα είναι, όπως πραγματικά τα ζούμε τώρα. Λοιπόν, και μετά έχουμε το Ελιβέρι και λέει Ηλία, και αυτή την εκπομπή κανένας δεν την πιάνει. Έχεις και το Αστέρι, την Άντια, την Μερχάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Ελιβέρι μου. Και να πω τότε αγώνα το βράδυ Ολυμπιακό και κάνει την επιλογή στο δικαστήριο Club Corte Café. Το Corte Café το φοβερό εκεί του Δημήτρη του Μόσχου. Με τον επιδικό τον Κωνσταντίνο Αεκίνητο εκεί πέρα από τη Φανή. Έτσι κάνω πάντα σχόλια, αλλά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του Κώστα, δεν έχω κάνει πολλά σχόλια. Λέω Κώστα Λαυλού, μάγκας, ωραίος, κύριος, ευγενικός, γιατί τέτοιους ανθρώπους έχει και ο Δημήτρης ο Μόσχος στο δικαστήριο και βέβαια τη Βίκη και όλα τα άλλα τα παιδιά, τα ευγενικά. Έχω πει για τον Γρηγόρη, έχω πει για τον Φάνη, DJ και όλους αυτούς, τον Γρηγόρη, τον Διαμαντόπουλο και όλους και τον Μεταξόπουλο. Δικαστήριο Κλαμπ και επιλέξτε το βράδυ να δείτε τον αγώνα εκεί, εννοώ του Ολυμπιακού με την. Αυτό το που έχουμε στο εξωτερικό. Λοιπόν, και πάμε. Ομορφιέ είστε λάμψη, αλλά Ηλία, φίλε Ηλία, πάμε δυνατά, λέει ο Γιώργος ο DG Movesion, έτσι.
Και πάμε στον, το γράψαμε για το Λιβέρι, το γράψαμε και προχωράμε και για πάμε τώρα στη κουβέντα σε σένα, Νάντια. Και θέλω να πω, σε παρακαλώ πολύ, πως η Νάντια είναι πάρα πολύ άξια. Και γιατί το λέω άξια, πώς το ξέρω. Πρώτον, όταν κανείς έχει μια εμπειρία, που δόξα τω Θεώ έχουμε αυτή την εμπειρία που έχουμε, μέχρι ένα σημείο μπορεί να καταλάβει κάποιος από ένα διάβασμα τι είναι. Και η Νάντια βρέθηκε, χωρίς να χρειάζεται αυτή να δίνει εξετάσεις, όταν ετοιμάζαμε τον Κολοκοτρώνη. Που ο κορονοϊός μας σταμάτησε και δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Και πέρα από τις δουλειές που ετοιμάζει και που κάνει οτιδήποτε άλλα δικά της, κάποια στιγμή θα το ολοκληρώσουμε για τον Κολοκοτρώνη. Και χαίρομαι που θα είναι πρωταγωνιστή σε αυτό το έργο, το οποίο είναι και άλλα παιδιά πολύ άξια και που κάποια στιγμή θα κάνουμε φωτογράφηση και θα δείξουμε. Αλλά είναι ακόμη λίγο να μην κουραζόμαστε όταν δεν έχεις κάποια αίθουσα παιδιά να κάνεις. Εγώ είμαι υπέρ της πράξης ότι έχεις χειροπιαστά ένα θέατρο, το ετοιμάζεις και σε ένα μήνα είσαι έτοιμος. Δεν έχεις, το πας λαού-λαού μέχρι να δεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Το οποίο είναι τραγικό για το θέατρο. Ναι. Δεν μπορώ, παιδιά, να βλέπω και να λέμε πως το θέατρο που έχει 40 θέσεων πρέπει να έχει όλες τις προϋποθέσεις αυτά μακριά, δηλαδή για 10 άτομα και τη ίδια στιγμή να είναι τα σούπερ μάρκετ γεμάτα γιατί έχεις εξυπηρετήσει τις πολυεθνικές. Για να μην πω και όλα τα άλλα, οι τράπεζες, οτιδήποτε υπάρχει αυτό που είναι ουρές δίπλα-δίπλα στα 5 πόντους. Για να μην αναφέρω άλλα πράγματα προκλητικά. Λοιπόν, πάμε για το φίλο μου τον Γιώργο τον Βινάσιο, DG, Βασιών και Ηλία, πρέπει να κατεβώ στο 100, να κατέβω στα 100 μέτρα βάθος σήμερα. Είμαι υποβρύχιο γονικολής, θα χαθώ στο βάθος για λίγο. Το καταλαβαίνω, Γιώργο. Λοιπόν, και πάμε Σοφία. Σούλα, πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθα και να πηγαίνει καλά το μαγαζί εκεί, το πέτρινο. Έτσι, Σούλα, να πηγαίνουν καλά, να έχετε καλές δουλειές. Πραγματικά, εκεί χαιρετισμού στο φίλο τον Γιώργο και να πηγαίνει καλά εκεί το μαγαζί. Και πάμε. Αφήστε το, παιδιά, διαβάστε εσείς, αφήστε το να γράφουμε όσοι γράφουμε. Εγώ γελάω, άπειρα, δεν ξέρεις, Ηλία. Τα πολλά φιλάκια μου, αγάπη μου. Γράφετε ό,τι θέλετε, παιδιά, είναι τα 2, τα 3, τα 5 λαμόγια μπαίνουν που αυτούς τους καιρούς είναι καταστροφής, παιδιά. Νομίζω που μπορεί να κάνουν κακό κάπου, που είναι η Βαλτή. Ξέρω πώς πολεμιάται το κανάλι. Τώρα τις έχουμε συνηθίσει πια, γι' αυτό δεν τα διαβάζω αυτά. Μην βλέπετε που δεν διαβάζω. Δεν κάνω το κορόιδο να απαντήσω σε γελιότητες. Απλώς γίνεται γελοί αυτοί που γράφουν. Βλέπετε αυτόν τον φανατικό σφράγκ. Εσύ. Αγαπημένος, να διαβάζω, αγαπημένος. Μες στην καρδούλα. Και πρόσεδρα κάτι. Κοίταξε, αυτό θα διαβάσω. Αυτό θα διαβάσω για να γελάσουμε. Ή αν ήσουν άντρας θα τα διάβαζες όλα τα σχόλια. Αν ήσουν άντρας εσύ θα έχεις βάλει εκεί κανονικό προφίλ του εξαγκώτα να φύγεις μέσα. Έλα να κάνουμε μια εκπομπή. Πρόσεξε τώρα κάτι να το πω. Σε αυτό και το κλείσουμε να πάμε στα δικά μας. Αν ήσουν άντρας εσύ, μόλις θα τελειώσει αυτή η εκπομπή, σαν κότα φεύγεται, παίρνεις παραμάσκαλα, λες και είσαι χελώνα. Παίρνεις ακριβώς το καμπούκι σου και εξαφανίζεσαι. Έτσι. Αυτό είναι η δική σου αντριοσύνη. Ενώ εγώ είμαι ο Ηλίας Κατλαμάνης και μπαίνεις εδώ να μου ακούσεις και νομίζεις πως θα με πειράξεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ποιος από τους δύο είναι άντρες, ας το κρίνουν αυτοί που βλέπουν. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα σε κουβεντούλα ακόμη με την Νάντια τη Μεχάνη. Να πω όμως άλλη μια κουβέντα, σας παρακαλώ, για αυτόν τον φοβερό γιατρό πατέρα που έχεις. Έναν πανάξιο άνθρωπο, ο οποίος ό,τι μου είχε πει όπου το χρειάστηκα, έβγαινε ακριβώς όπως μου το είπε. Ο Εζάτ, έτσι, ο οποίος καταγωγή έχουμε Αίγυπτο. Αίγυπτο. Ναι. Έχουμε κάνει και κουμπί στην τηλεόραση μαζί, θυμάσαι, με τον πατέρα σου, έτσι. Και βέβαια στο σπίτι να είναι όλοι καλά και τα ρίχνω σου και η κυρία Κατερίνα, έτσι. Πολύ. Ωραία. Και πάμε τώρα, Νάντια, σας παρακαλώ πολύ, σε λίγο κουβεντούλα, να αφήσουμε το θέατρο, να αφήσουμε και αυτό. Να αφήσουμε λίγο το θέατρο και να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού είσαι στις οικογενειακές ιστορίες, το θέμα το είδες. Την κλή ζωή. Περίμενα να απαντήσω, αλλά είναι παιδιά. Περίμενε. Για να απαντήσω. Σε ψάχνουμε στους δρόμους, Ηλία. Προσέχετε, μην κρύβεις τα χέρια στους κολόνες. Να σου πω, άμα θες στείλε με ένα μήνυμα μέσα, να σου πω και τη διεύθυνσή μου, που την ξέρουμε. Και την έχω πει 10 φορές. Αυτός εννοώ σε αυτό το που είναι, σε αυτό το που λέει φανατικός. Όχι, που είναι ο άλλος που λέει σε ψάχνουμε, Μάριο στο δοσίου.
Μαριέ, πρόσεχε να κουτουλήσει καμιά κολόνα όπως με ψάχνει και συγκεκριμένο, μην με δει, γιατί θα κρύβεσαι αν με δει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον Λιβέρη. Όχι, ναι, στο Λιβέρη. Πάμε Λία Κακλαμάνη, πάμε και Νάντια Μεχάνη, οικογενειακές ιστορίες, πρωταγωνιστής, ποιος θα κάνει. Ωραίο. Λοιπόν, γεια σου Λία ρε παιδιά, Μαρία Μακεδόνισσα. Γεια σου Μαρία που είσαι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο εδώ μέσα. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο με τις κοινοποίησεις που κάνεις. Μάγκησα, δυναμική, Ελληνίδα, μπράβο σου. Mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ τώρα. Θέλω να μου πεις ένα λεπτό να πριν με ρωτήσεις αυτό που είπες για οικογενειακές. Mm-hmm. Να πω, κόρτε καφέ το είπα για το φίλο μου τον Δημήτρη. Body move, Αντρέας Μόρφης. Ό,τι μπορώ κάθε μέρα δίνω παρόν για τον Αντρέα, το οποίο δυστυχώς έχει. Εγώ και εσύ στιγμή... τώρα μιας και λες για τον Αντρέα, επειδή τον έχω γνωρίσει, είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Έχει εξαιρετικά ρούχα, πανέμορφα και ιδίως αθλητικά και για τις γυναίκες και για καλό ντύσιμο, αν θέλουμε, ωραία κολλάν. Έχει φοβερά. Υπέροχα. Ναι, είναι τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Πάρα πολύ, αξίζει. Πραγματικά. Πραγματικά. Και έχουμε στεργείου στην πλατεία των Αγίων Αργύρων 2-3 κατρέα. Ο φοβερός ο ταξιάρχης στεργείου να είναι καλά. Έτσι, με γυαλιά ό,τι χρειαστείτε. Έχουμε πεζό κούκλα σκάρ. Πεζό κούκλα σκάρ, ο φίλος ο Δημήτρης κάτω κούκλα στην Πειραιώς. Έχει ανοίξει ένα άλλο μαγαζί με άλλα εκεί στην αγορά πιο πέρα, πέρα από το κεντρικό του το φοβερό, στην γέφυρα της, του Μοσχάτου απέναντι. Ένα μεγαθύριο πεζό κούκλα σκάρ. Και βέβαια Ζιζέλ Νίκος Τσελίγκας. Ζιζέλ γυναικείο ρούχο. Και χαιρετισμού στην Εύη εκεί, να είσαι καλά. Δημήτρη Κούτλα και η Εύη Λιάρου. Εύη Κούτλα, βέβαια, αλλά το Λιάρου που το έχει έτσι. Ενώ πρέπει να πούμε και για το φίλο μου τον Τάκη το Μητρόπουλο Hyundai. Έτσι. Mm-hmm. Μητρόπουλο Hyundai. Και να φέρουμε κουβέντα και ένα ακόμη θέλω, ένα-δύο ακόμη μαγαζιά τα οποία ο φίλο μου Γιώργος Γεωργόπουλος είναι ένα πολύ ωραίο καλλιτέχνη. Και έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί του Μπακαλόγα του στην Σεργένη. Mm-hmm. Να κάνουμε την καλή κουβέντα για τον Γιώργο τον Γεωργόπουλο, να πηγαίνει καλά στις δουλειές του, αυτός και ο που βάλλονται όλα τα μαγαζιά. Ενώ πω, να πω και για τον πρόεδρο τον Τζάκο, τον πρόεδρο εκεί μέσα, το φοβερό μαγαζί που έχουν νήσος στην, πώς το λέμε, στο Φλίσβο, στη Σλάτση, τα κάτω τα μαγαζιά. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο τώρα και για τον φίλο τον Γιώργο, τον Κατσούλη, έτσι, Μπινελίκια. Πάνω στην Πετρούπολη. Και να πάμε εδώ τώρα, πάμε στο Μακεδόνι, σαν το είπαμε, ενώ φίλος μου έρχομαι στους Αγίους, καλά από τέρσι Αγίους, γράψε μη, κοίτα μη σε ψάξω εγώ. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο Λιβέρι. Με το κορονοϊό, με τούτη την κατάντια, θα βάλουμε για αρχηγό τη Μεχάνη Νάντια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Μετά από αυτό, πάμε λοιπόν στην κουβεντούλα σου και συνεχίζεις. Και με ρώτησες κάτι μέσα. Λοιπόν, επειδή το είδες στο επεισόδιο, το δεν μας άρεσε. Αχ, συγγνώμη, Νάντια, να ζητήσω συγγνώμη από μία κυρία προχθές, που όπως είναι τα λαμόγια αυτά, νομίζω πως είναι και μία γυναίκα που ήταν πολύ γλυκύτατη και μια ζημένα ψευδόνιμο που πήρανε και βάλανε σε μένα Κακλαμάνι. Ενώ μπήκε μία Θεοδόρα Κακλαμανάκη, μια πολύ καλή γυναίκα που την παρεξήγησα και είπα ότι την εντοπίζουν. Και θέλω να τη ζητήσω συγγνώμη γιατί είναι πολύ καθαρή γυναίκα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα λαμόγια εδώ πέρα. Φρανκ, Γιώργο, Σοφοκλέο και κάτι καλόπαιδα που μπαίνουν εδώ, Νίκο, Βελισσαράδε και τέτοια. Για εκείνη τη γυναίκα τη ζητώ συγγνώμη, τη Θεοδόρα την Κακλαμανάκη. Λοιπόν, πε μου τώρα πάνω σε αυτό, παρακαλώ, που μου είπε γιατί το είδα. Σε είδα. Ναι, γιατί διπλή ζωή, λέω. Διπλή ζωή. Να σου πω. Επειδή μου αρέσει να συζητάω μετά. Σωστά. Η διπλή ζωή είναι κάτι το οποίο είναι αυτούς τους καιρούς συνηθισμένο, χωρίς να το εγκρίνω. Mm-hmm. Η διπλή ζωή, Νάντια, μπορεί να έρθει από πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να έρθει από την αστάθεια μιας κατάστασης αν αξίζει να ποντάρεις και μπορεί να έρθει και από την αλητία κάποιου ή κάποιας. Mm-hmm. Απορρίπτω το δεύτερο. Mm-hmm. Και υπάρχουν και συμβασμένες καταστάσεις μπορεί να είναι μια διπλή ζωή. Δηλαδή δεν ξέρεις αν δεν ζήσεις κάπου τι συμβαίνει. Mm-hmm. Και πιστεύω πως πολλά συναισθήματα μπροστά να μην σε παρακολουθώ. Ναι, παρακολουθώ γιατί... Και πολλά συναισθήματα δεν ξέρεις τι ρόλο παίζουν για να είναι διπλή ζωή. Δηλαδή αυτό που είδαμε σένα. Mm-hmm. Έχει μια γυναίκα. Εκείνο που απορρίπτω εγώ είναι που έλεγε αγαπούλα μου στην γυναικούλα και μετά έπαιρνε σένα την ερωμένη. Και έλεγε πάλι αγαπούλη μου και μωρό. Αυτό μου απέτυχε. Δηλαδή, αν ήταν κακή ζωή συζυγικά, εάν έκανε και μια διέξοδος μέχρι να χωρίσει οτιδήποτε,
Δεν απορρίπτω μια δική σου εταιρεία. Ξέρεις τι εννοώ, ζυπνίζω με την άμερ κάποιο σημείο. Αλλά το να μωρό μου στη μία μου. Έλα μωρό μου, είμαι σε ταξίδι στην Αγγλία και να εδώ. Έλα αγάπη μου, εσένα σε παντρεύομαι, το θεωρώ αλητία και ηλικιότητα και κακές ψυχές. Είτε αυτό είναι άντρας, είτε αυτό είναι γυναίκα. Εντάξει, δηλαδή εγώ έβλεπα και έλεγα τώρα, μου άρεσε τη μία γνώμη του φίλου που του λέει τι μαλακίες κάνεις, τι κάνεις. Μπορούν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να παίζουν και διπλή ζωή για κάποιους λόγους, αλλά να είναι σημαντικοί οι λόγοι. Να μην είναι δηλαδή οι λόγοι, έχουμε μια γυναίκα, έχουμε ένα κομικόμενο. Εντάξει, ξεκαθάρισα πώς το νιώθω εγώ. Δηλαδή εκεί πέρα μπερδευόμουν εγώ μέσα. Δηλαδή έλεγα τώρα αυτός λαμόγιο είναι. Ξέρετε τι αγαπώ τη μία και την άλλη. Άσε τώρα επιλογή. Κάνε επιλογή, ποια από τις διαφορά αγαπάς τη γυναίκα σου, άρα θυμί τη γυναίκα σου. Ή θες να δείξεις την κατάσταση στην άλλη. Όχι όμως μωρό μου στη μία, μωρό μου στην άλλη. Εκεί παίζει με ψυχές. Και εγώ είμαι στη φιλοσοφία, Νάντια, παίξε με κορμιά. Δεν συγχωρώ να παίξω με ψυχές. Ενώ αν ήταν κάποια, ξέρεις κάτι, σε γουστάρω. Κάνει κρεβάτι. Ο άλλος, σε γουστάρω. Εκεί είναι πολύ τίμιο το παιχνίδι. Στην ψυχούλα όμως τώρα, μωρό μου, σε αγάπη μου. Πω πω εσένα, χωρίς εσένα, δεν μπορώ να ζήσω. Και την ίδια στιγμή, έλα σε παντρευτώ εσένα, το θεωρώ. Εκεί ήταν η ιστορία δική σας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δεν είχα καταλάβει κάτι άλλο. Όχι, σωστά είχα... κατάλαβες. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι, όντως. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Νάντια μου, να σου πω τώρα. Εσύ φυσικό ήταν να κάνεις την ερωμένη εκεί πέρα. Ξέρεις, είσαι ωραία εσύ, δεν θα κάνεις σύζυγο αποτιμένη. Μπάμε το αλλά ναι, δεν έχεις δίκιο, δεν θα πει τίποτα, δεν θα πει αυτό πόσο είναι ωραία. Εμείς τώρα πρέπει η Ηλία να ξεκινήσουμε την απολογία του Κολοκοτρώνη, να κάνουμε ένα σοβαρό έτσι. Ναι, ωραία κατάσταση, με τα παιδιά τα καλά που έχουμε. Ναι, ούτως ή άλλως είναι και η εποχή τώρα που το 21, που όλα αυτά που γίνονται και διαδραματίζονται στην πατρίδα μας έχουν αντίκτυπο και με την κατάσταση στην οποία βιώνουμε και πιστεύω ότι θα πάει καλά το 2021. Να συνέρθουμε τα πράγματα, μην έχουμε τραγικότερα πράγματα. Ναι. Γιατί σήμερα, παιδιά, είδατε, αυτοκτόνησε ένας άνθρωπος που έμαθε ότι στο γυροκομείο του έχουν δύο. Και ρωτώ τώρα εγώ, αυτή η καταπίεση και η πίεση που είπα, προσέχετε, ναι, καλά κάνουνε, μην πω τίποτα, λοιμοξιολόγητο, γιατί ξέρει πάνω και μηνύσεις όταν πεις μην υπακούτε. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Στην υγεία, κάντε ότι μπορείτε ούτε γρήπη. Αλλά η ευσυνειδησία του ανθρώπου αυτοκτόνησε. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, παιδιά. Γιατί? Γιατί μια γιαγιά είχε 37 και 6. Δεν τρεπόμαστε. Δύο ήταν ασυμπτωματικοί και μια γιαγιά 37 και 6. Τα ακούς και τρελαίνεις. Και ο άνθρωπος από τη συνείδησή του αυτοκτόνησε. Αυτές είναι οι καταπιέσεις που γίνονται. Λοιπόν, Γιώργο, ο Γιώργος ο φίλος μας, ο Διζή Νοβάσιον. Τι έγινε βρε εκεί στο ήλιο, δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές, υποβρύχιο, Παπανικολής εδώ, λαμβάνετε. Έχουμε λόγους γιατί τα λέμε αυτά. Έτσι, έχουμε λόγους. Θα χαίρονται μέχρι ένα σημείο και ο Φρανκ και όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, καλό βράδυ Ηλία, σε όλη την παρέα σου. Γεια σου Μιχάλη μου. Μάικλ Παντάζ. Έτσι, και πάμε λοιπόν, αφήνουμε εδώ πέρα αυτό που αφήσαμε κανένα από τα παιδιά εκείνα που έχουμε εδώ. Η Χρύσα, η Κωστίδου μας λέει λαμόγια μας κυβερνούν δυστυχώς. Ενώ ο Γιώργος Καλαφάτης λέει κρίμα. Περίμενε Γιώργο μου. Μισό λεπτό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λες Γιώργο, έτσι. Λοιπόν, λαμόγια μας κυβερνούν δυστυχώς. Χρύσα μου, έχουμε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Τις επόμενες μήνες είναι πολύ κρίσιμο. Γίνεται καθάριση σε όλη τη γη. Έχουμε το καλό με το κακό. Εύχομαι και εμείς είμαστε στην πλευρά, γιατί και εσείς έχω δει και εσύ τι κοινοποίηση κάνεις με την πλευρά του καλού. Το φως θα λάμψει στο τέλος. Τώρα κάτι μου λέει πως τα λαμόγια σε όλο τον κόσμο χαροπαλεύουν. Δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Και έχω αγωνία για τις αρχές του Νοέμβρη. Άλλη βραδιά χωρίς να έχω καλεσμένη, θα πω μόνος μου τι εννοώ. Σε επόμενη εκπομπή θα είμαστε μόνοι, θα μιλήσουμε και θέλω να σε έχω μέσα, Χρήστια. Η Χρύσα Κωστίδου. Πάμε λοιπόν στην Νάντια. Νάντια, θέλω να σας παρακαλώ πολύ να. Θα στο πω με υπογραφή, Νάντια, με χάνει, πήγε στην καλύτερη εκπομπή. Πού τα βρίσκει. Είναι φοβερό. Λοιπόν, άκουσα με, Λιβέρη. Ο Λιβέρης είναι αδικημένος σε αυτό, σε οτιδήποτε κάνει που να την υποτιμώ. Και τι ευθύνη έχει πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και σε οτιδήποτε. Εάν ήσουν εδώ κάτω και έγραψε επιθεώρηση, η ρήμα είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα, Λιβέρη. Το έχω ξαναπεί και δεν σκόνω από την και δεν επηρεάζει που γράφει παντού. Γράφει εσύ παντού.
σε όλο τον κόσμο και την καλή σου κουβέντα κάνει. Αλλά το ίδιο μου κάνει. Λοιπόν, τι έγινε βρε και στο ήλιο, το είπαμε αυτό, έτσι. Γεια σου, Μάικλ, το είπαμε ωραία και αυτό. Και ο Ολιβέρης, πιάστηκαν με τα ψευτοκρούσματα την Ηλία. Κανένα κανάλι δεν μιλάει για σένα. Αρανία, ναι, 3 εκατομμύρια τα βάζουν. Με 80 πολεμάν σαν δεριό την Τουρκία την πότα. Ωραίο αυτό για την Αρμενία, την οποία είμαστε συναισθηματικά μαζί της. Είμαστε με το χριστιανικό λαό, είμαστε με την Ορθοδοξία και με την έννοια της συμπαράστασης. Και η Αρμενία βάλεται ακριβώς από εκεί πέρα όλα. Αλλά ο Πούτιν παρακολουθεί τα πάντα. Δεν θα αφήνει να ξεπεραστεί τίποτε πολύ. Και πολύ τους έχει χαρίσει, πιστεύω. Πούτιν Τραμπ, πιστεύω πως θα είναι για το φως της γης. Ξαναλέω, Τραμπ, Πούτιν και στα Πούτιν λίγο τρελό. Και είναι και ο Κινέζος μέσα. Και με ένα λευκό άλογο είδα πέρυσι της Βορείου Κορέα που τον λένε Λαμόγιο στη Δύση. Με ένα λευκό αλληγορικό. Έτσι, θα τα πούμε τις επόμενες μήνες. Λοιπόν, θα δω διασώστης. Νάντια, σου παίρνω πολύ το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Δεν πειράζει, γιατί εμείς θαυμάζουμε και τα εκπληκτικά σου λόγια. Τη μορφή σου έχει μια look, ένα αμερικάνικο στυλ. Έχει ένα εκλεπτισμένο ύφος. Δεν σου κάνω κατά πάντα. Γράφεις με ένα ιδιαίτερο ύφος. Εντάξει. Και ήξερα πολύ καλά πως έπρεπε να κάνεις έτσι, να υπακούσει εκεί πέρα στο γύρισμα που έκανες και δεν βγήκε πολύ εντυπωσιακή. Γιατί έπρεπε να ακολουθήσεις το πνεύμα της εκπομπής. Γι' αυτό θα κάνεις εσύ μία ταινία. Μπράβο. Που και θα είσαι ό,τι λες. Τελείωσε. Λοιπόν, ο Θοδωρής, ο συνεργάτης κάποτε και φίλος. Θοδωρής διασώστης. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Νάντια. Έχω ενημερώσει σχετικά με κάποια σχόλια. Πάρε με τηλέφωνο όποτε μπορείς. Πού θα πάνε ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Θοδωρή. Λοιπόν, Έλενα Αρβανίτου, καλησπέρα. Γεια σου, Έλενα. Και έλα λίγο ακόμη σε σένα. Ναι. Έλα λίγο, σου παρακαλώ πολύ. Ναι. Είσαι πάρα πολύ ήρεμη, γιατί έχεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτές τις μέρες. Εντάξει, το είπαμε, αλλά δεν πούμε τίποτα για εκείνη την κουβέντα. Και εγώ θέλω. Εγώ έπαιξα. Ο Κώστας λέει να είναι μια ωραία παρατήρηση. Πόσο πολύ μίλησε, λέει Νάντια σήμερα. Ξέρω που δεν έχουν την άδεια να μίλησε. Κώστα, μην πατρονάρεις τη δουλειά μας. Ξέρω, με κακή αντόγραψη, αλλά ξέρω τον καλεσμένο που θα θέλω να μιλήσει. Πες μου, παρακαλώ. Εγώ δεν μιλάω πάρα πολύ. Το ξέρω, μου, γι' αυτό και ξέρω τι κάνω, γι' αυτό ξέρω πώς μας πει ο χρόνος, γι' αυτό είπα θα μπούμε σε μια κίνηση. Εγώ αγωνιώ να πάω να δω τον αγώνα, αν και δεν είμαι Ολυμπιακάρα, είμαι ΑΕΚΑΡΑ και λίγο Παναθηναϊκός που και που. Οπότε δεν έχω θέμα, μην ανησυχείς, ναι. Ηλία μου. Πες μου, τώρα, Νάντια, να φύγουμε λίγο από τα καλλιτεχνικά, να φύγουμε λίγο από τα. Και από αυτό που έπαιξες και οτιδήποτε φιλανδρικό ετοιμάζεις και να πάμε λίγο στα δεδομένα της φιλίας. Υπάρχουν φιλίες, λες, σήμερα και εσύ στις γυναίκες περισσότερο φιλίες, στους άντρες, πώς είναι η γνώμη δική σου. Κοίταξε να δεις. Εγώ διαβάζω τα πάντα εδώ πέρα, μη σε νοιάζει. Και εγώ τα διαβάζω παράλληλα. Ναι, μπορείτε να γράφετε σήμερα. Εμπνέομαι. Αλλά όχι να διακόπτετε. Έτσι, από το φίλο μου τον Γιώργο είναι αυτό. Για αυτά τα καλόπαιδα το λέει. Λοιπόν φιλίες, εντάξει, ειδικά στη σήμερα εποχή είναι λίγο δύσκολο. Στα θεατρικά δεδομένα υπάρχουν φιλίες, λες. Υπάρχουν καλές γνωριμίες, ναι. Καλή επικοινωνία, δεν υπάρχει καλός κακός άνθρωπος, υπάρχουν καλές επικοινωνίες, υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που αναγνωρίζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι και πόσο συνέπεια έχεις, πόσο αξίζεις για κάτι συγκεκριμένο που θες να κάνεις. Και αυτό είναι που μετράει και σεβασμός. Τώρα όσον αφορά τη φιλία, την εκτός... Που έχουμε ένα συναγωνισμό παράξενο στα θεατρικά, πώς τα βλέπεις, δηλαδή μπορείς να στηριχθείς σε ανθρώπους να πεις με αυτό που συνεργάζομαι τώρα εδώ, θα είναι πιστός. Πιστός ενώ ο φίλος δυστυχώς τα πράγματα είναι λίγο παράξενα και συνήθως λειτουργούμε ενστικτοδός εμείς οι καλλιτέχνες. Πρέπει να το ξέρεις τον άλλο πάρα πολλά χρόνια, να έχει συνεργαστεί αρκετά χρόνια και να σε ξέρει, να τον ξέρεις και να τον εμπιστεύεσαι και να κάνεις σωστά πράγματα. Έχω τύχει να είμαι με ηθοποιούς όπως ο Κώστας ο Κούκιος, που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός ηθοποιός, πετύχαμε εσένα. Έχουμε συνεργαστεί στο θέατρο πάρα πολλές φορές και τον ευχαριστώ και είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός. Πάρα πολύ καλός, μεστός ηθοποιός. Σωστό. Γνωριζόμαστε χρόνια, έχει βοηθήσει, τον έχω βοηθήσει όσο. Οπότε θέλω να σου πω ότι γενικά άνθρωποι που γνωρίζονται χρόνια και βοηθάει ο ένας τον άλλο,
ναι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάλι όμως γνωρίζονται χρόνια και υπάρχει αντιπαλότητα, ανταγωνισμός. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν το βλέπουμε όμως μόνο στο θέατρο. Το βλέπουμε και στην κοινωνική μας ζωή ή σε δουλειές οι οποίες δεν μας ταιριάζουν ή μας ταιριάζουν. Ναι. Το έχω βιώσει. Ευτυχώς, δόξα το Θεώ, τώρα πια είμαι με ανθρώπους αρκετά εκλεπτισμένους και σωστούς και αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε παίζει ρόλο και σε τι περιβάλλον βρίσκεσαι. Γιατί σε ένα χώρο με πολλές γυναίκες υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Σε ένα χώρο με γυναίκες αλλά με επιστημονικό πεδίο κατάρτισης και σωστή αξιολόγηση και σωστές εμπειρίες, θα βρεις και πραγματικούς φίλους. Νάντια, ταινία όταν πεις να κάνεις πρωταγωνιστή σε μένα, να με κάνεις και πρωταγωνιστή. Το έχει λίγο μπερδεμένο. Λιβέρια, αλλά ωραία ήταν αυτό. Λοιπόν, άρα φιλή, λοιπόν, εννοείς ότι τα καλλιτεχνικά πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Σωστές γνωριμίες, καλές γνωριμίες, καλή επικοινωνία, ναι. Φιλίες, λίγο δύσκολο. Μήπως είναι περισσότερο εκεί, δούνε και λαβή. Δηλαδή, αν πει σε κάποιον σε μια δουλειά να τον φωνάξεις, να σε ανταποδώσει μετά κάποιο άλλο. Δηλαδή, μήπως πάει έτσι. Έχω δει από την προσωπική μου εμπειρία ότι. Ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μόνη μου, με την αξία μου και σε καμία περίπτωση βοήθεια, εκτός ότι είναι ελαχίστων ανθρώπων που πραγματικά ήταν χορτασμένοι από το θέατρο και έβλεπαν κάτι σε μένα για να συνεχίσω. Το ανθρώπινο και το θέατρο. Ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε να βγει ο Τραμπ και οι νεοταξίτες στις πύλες της κολάσεως θα είναι αλφαμίτες. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν τώρα μετά από αυτό που είπαμε για τις φιλίες. Πραγματικά, αφού είπαμε τώρα για τη φιλία στο θέατρο, επειδή μιλάμε καλλιτεχνικά, η αξιοκρατία στο χώρο, πώς τον έχεις ζήσει αυτά τα λίγα χρόνια που είσαι στο θέατρο, Νάντια, 6 χρόνια είσαι. Ναι. Οπότε μπορεί να έχεις βγάλει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι δημόσιες σχέσεις και οι γνωριμίες. Όποιος λέει ότι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει και το ταλέντο. Το ταλέντο. Αλλά επειδή ο κάθε καλλιτέχνης είναι διαφορετικός, ή θα πρέπει να το κυνηγά συνέχεια, έτσι ώστε κάποια στιγμή να σου τυχαίνουν και να σου προκύπτουν πραγματάκια. Αλλά θα πρέπει να έχεις και γνωριμίες. Κακά τα ψέματα, χωρίς κάποιες γνωριμίες δεν κάνεις κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο τον Παπαγεωργίου. Συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή σου. Γεια σου, Χρήστο μου. Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Και πάμε στον Ηλία. Τα έχουν βρει σκούρα με την Ασπίδα. Ερασιτέχνης Χαζή. Μαζί λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Καταλαβαίνουμε γι' αυτό τους αφήνουμε να μπαίνουν μέσα. Αφήστε τους. Να μπαίνουν μέσα, να χαίρονται, να καρφώνονται, να τους βρίσκουμε. Και μετά μας ψάχνουν αυτοί. Και μετά μας ψάχνουν αυτοί. Μονάχα με τους ψάχνουμε εμείς. Λοιπόν, έχω πολύ πλάκα. Λέει ο φίλος Γιώργος και ερχόμαστε στην Άντια που είπαμε και η αξιοκρατία στον χώρο ότι μεταξύ μας το ταλέντο πράγματι μετά από το μέσο. Ναι, δεν το συζητώ. Εκεί δείχνεις. Λοιπόν, για να φανταστεί παιδιά τι πόλεμο έχουμε από όλα τα λαμόγια, κοιτάξτε να δείτε πώς βαράει κάθε μισό λεπτό. Κοιτάξτε, αυτοί που κάνουν τους άντρες παιδιά και λένε εμένα, φανταστείτε, εδώ κοιτάξτε να τρελαθείτε. Αν μπορούσαν να δεν έχουν καρδιά να πάρουν έναν αριθμό. Με έναν αριθμό μόνο με απόρριτο. Αυτοί είναι οι άντρες, παιδιά. Αυτοί που γράφουν εδώ είναι καυτοί. Βαράνε όλα τα τηλέφωνα. Σταθερό. Αυτά. Κοιτάξτε οι μάγοι. Παιδιά, κοιτάξτε τις σκότες. Κοιτάξτε τι πόλεμο έχουμε σε όλα τα επίπεδα στο κανάλι αυτό. Και να μην προσμασάμε εμείς. Επειδή παίρνουν πίσω από το όπλο του δειλού είναι αυτό. Αυτοί που γράφουν τώρα, παιδιά, εδώ είναι οι ίδιοι. Κοιτάξτε άντρες με ζαντιέρες. Σουτιέν, τους βλέπετε, τους τυζίδε, θα ξαναπάρουν τώρα. Α, τώρα βλέπω και τη μέρη τη Ραζιά να μείνει με κάτι στέλνει για τη σχολή της, να πούμε για την ωραία σχολή την Πρόβα. Μπράβο, να πούμε για τη σχολή την Πρόβα. Σωστά. Έχουν πολύ πλάκα, λέει ο Γιώργος και από κάτω γελάμε με αυτά που... Αυτός ο Μιχάλης, παιδιά, και οι άντρες που μπαίνουν εδώ μέσα, είναι αυτοί που θα ξαναχτυπήσουν το τηλέφωνο και θα σας κάνουν έτσι το απόλυτο. Αυτοί είναι οι άντρες. Δεν έχουν καρδιά να τηλεφωνάκι να πάρουν. Ένα τηλεφωνάκι να πάρουν, ρε παιδί μου. Να πάρουν ένα τηλέφωνο πριν τους βρούμε εμείς που τους έχουμε εντοπίσει ήδη. Ξέρουμε. Λοιπόν, η Ηλία ρώτα την Άντια, συμπροταγωνιστή, με κανέλη, μήπως προτιμάει η Ηλία. Ρώτα την Άντια, συμπροταγωνιστή, με κάνει
ή μήπως προτιμάει η Ηλία Κακλαμάνη. Πολύ ωραίο. Να σου πω, θα προσέξουμε παιδιά και μισή παρά 25. Λοιπόν, Νάντια, τι άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω λίγο για τις σχέσεις. Η φιλία ή μου είπες, καλλιτεχνικά μιλήσαμε, αυτούς τους καιρούς πώς τους εισπράττει, πώς τις εισπράττεις από φίλους, από γνωστούς, από άντρες, από γυναίκες, τις σχέσεις. Πού βρισκόμαστε, είναι στον πάτο, όπως λένε, ή υπάρχει ακόμη ελπίδα σε αυτό το συμμαχίδιο? Κοίταξε να δεις, πρέπει να είσαι αρκετά δυνατός και ισχυρός σαν προσωπικότητα για να μπορείς να είσαι γεμάτος και να μπορείς να πεις ότι έχω να δώσω σε έναν άνθρωπο, να προσφέρω οποιαδήποτε σχέση και αν είναι, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι φιλική. Είναι λίγο δύσκολα βέβαια τα πράγματα αυτή την περίοδο, γιατί είναι δύσκολα και τα οικονομικά, είναι δύσκολα και τα επαγγελματικά. Και όλα αυτά επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Σωστά. Αυτό έχω να πω, ναι. Ωραία. Θέλω να πω κι άλλα, αλλά θέλω. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, χωρίς να έχουμε πάρα πολύ ακόμη μπροστά μας, έχουμε τι. Μήπως έχουμε κάτι, κανένα σχόλιο από τα μαγαζιά και αδικήσουμε κανένα από αυτά που μας συμπαραστέκονται, που είναι κοντά μας, που αξίζει να τους κάνουμε κουβέντα. Να πω φίλο μου τον Αλέκο τον Ροδόπουλο, που είναι υπεύθυνος στιφανοποιίας στο μεγάλο συγκρότημα εκεί του Τάκη του Μητρόπουλου. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δεν μιλάμε περισσότερο. Πρέπει να την. Όχι, εμείς έχουμε 6 λεπτά. Πες μια τα συγκρότητα. Λοιπόν, θα πω. Να σου πω, τι σήματα. Την τη σημαντική ναι, δηλαδή, μου αρέσουν δηλαδή, τα extreme, μου αρέσουν τα extreme, όταν λες, δηλαδή τι φοράς, φοράς εγώ να είναι τελείως extreme. Σκισμένα παντελόνια, μου αρέσουν και τα σεκάτα, τα κυριλέ, εξαρτάται που πάω. Αν πάω στη δουλειά μου επειδή δουλεύω σε γραφείο, θα πάω με το κουστούμι μου, με το ωραίο μου το... Θα πάω διαφορετικά. Στο καλλιτεχνικό χώρο με έχει δει και πώς έρχομαι. Εξαρτάται που πάει. Είσαι υπέρ όλων των αντισημάτων. Μ' αρέσουν όπως τα πάντα. Τα πάντα. Κι εγώ είμαι του κουστούμιου και του, πραγματικά λοιπόν, του. Πρέπει να γράψουμε ένα βιβλίο, Ηλία. Ένα βιβλίο, ναι. Τίτλο. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Και να γράφει. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων. Ναι. Πολύ δύσκολο πράγμα. Ξέρετε, αυτό γιατί θα γράφεις τις συμπεριφορές των ανθρώπων αυτό που είναι το λογικό, το σωστό, αλλά σήμερα είναι όσα εκατομμύρια άνθρωποι είναι, ανάλογα εκατομμύρια και συμπεριφορές. Ο νόμος καθένας νομίζει πως είναι καλή συμπεριφορά. Δηλαδή, π.χ. αυτή νομίζω ότι είναι αντρική συμπεριφορά. Κοιτάξτε τα γελάστα μια φορά. Αυτή παιδιά είναι οι άντρες. Κοιτάξτε, παιδιά, πώς βαράει όλη την ώρα τηλεφωνώ. Μπορεί να είναι και άντρας, μπορεί να έχει θαυμάσει. Μπορεί να είναι καμιά γυναίκα. Αρέσει, μήπως ο Τζόρτζ. Ναι, ρε Φρανκ, μήπως είχα μια. Έχει αποθυμένα καμιά αδερφή. Να σου κάνω ένα σχόλιο. Μπορεί ο Φρανκ. Μήπως επειδή είσαι ωραίος άνθρωπος. Σε παίρνουν τηλέφωνο οι γυναίκες. Δεν μπορεί. Έχει καταλάβει λάθος. Και αυτή εκεί πέρα που λέμε Φρανκ. Είναι φραγκίστρια. Και μην είναι καμιά καφιτζέτα Τζον και την απορρίπτουμε. Λοιπόν, πάμε στο Λιβέρι. Λοιπόν, Νάντια, στη Δράμα ήρθες ποτέ για παράσταση? Αν δεν έρθεις στην πόλη να φέρεις την Ανάσταση. Ωραία. Πού τα βρε φιλίο, ρε Λιβέρι. Είναι αυτός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πολύ δύσκολο. Όταν κάποτε Νάντια πήγα στο φοβερό το θρηλυκό, ένας μεγάλος επιχειρηματίας που ήταν στην Ελλάδα, τον Μπρουνέλη. Ο μεγάλος Μπρουνέλη πήγε 6-7 θέατρα, εντάξει. Και με πάει στην Απούλου, να είναι καλά η Απούλου και διαβάζει, ήταν και άρρωστο στα τελευταία, ήταν θυμάμαι. Με βοήθησε πάρα πολύ στην Απούλου σαν νέο συγγραφέα και μου λέει: διάβασε μου κάτι και διαβάζω κάτι. Δεν ξεχάσω τα λόγια του ποτέ. Μου λέει: εκείνο το χαρακτηριστικό στην Ιδανέζη, ήταν ένα άνθρωπο έτσι με ένα ειδικό κουβέντα έτσι. Εσύ μου λέει: γράφει πολύ δύσκολα. Μπράβο σου, γράφει κάτι που είναι πολύ ρήμα. Αυτό που γράφει ο Λιβέρη τώρα είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ξέρετε, ναι. Γιατί είχα πάει κόλφο Τάσο. Αλλά ήταν όλο ρήμα. Όλο ρήμα. Δηλαδή, σου πέσει το πουλί. Ήταν ένα συγκλονιστικό. Ναι, γιατί λέγε το διατέτοιο. Ήταν να πέσει το πουλί. Ήταν κομμωδία, ναι. Λοιπόν, ήταν κομμωδία όλο. Ναι, πέσει το τσουνί σου και εκεί να πει τη ζωή. Δεν ξεχάσω που έλεγε το ίδιο και πώ το διαβάζει. Τα ακούει, μου λέει. Αυτό μου λέει, εσύ γράφει ρήμα. Από το πιο δύσκολο είναι θεάτρο. Γι' αυτό λέω του, γράφει πολύ δύσκολα. Και μπράβο του. Λοιπόν. 95. Εγώ πάντως λοιπόν, τον κάνω για 15. να ξέρετε. Λοιπόν, όχι, φαντάσου τι κόμπλεξ θα έχει αυτός ο Φράγκο φανατικός
Τι κόμπλεξ θα έχει, πώ θα είναι, σαν παραγωγή. Σαν γιαρμά θα είναι. Εγώ σου λέω, σαν τον έχει παρεξηγήσει. Καταρχά μπορεί να είναι γυναίκα. Δεν ξέρω, ρε γάμο, πώ μα βγουν όλε τι γυναίκε αυτέ. Δεν θέλω να αδερφέ μου να είναι. Είναι γυναίκα, είναι γυναίκα, το λέω εγώ. Εσύ λε. Γυναίκα, το τα έκανα. Όλοι αυτοί λε. Μα έχει αγάπη για σένα. Πω, αυτή είναι φανατική. Να σου πω κάτι. Όποιο δεν αγαπά. Εγώ σε παίρνω μία φορά το 12μηνο. Για να σου κάνω μία πρόταση, πότε θα παίξουμε την απολογία του Κουλικοτρώνη. Τη διαβάζω κάθε μέρα. Ναι, ωραία, καλά το πιστεύω. Λοιπόν, τη διαβάζω κάθε μέρα. Εγώ σε παίρνω μία φορά και δεν σε βρίσκω. Πρέπει να έρχεσαι σε επικοινωνία με τον πατέρα μου για τα ιατρικά, για να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα μου. Και αυτό χτυπάει συνέχεια. Κάθε μισό λεπτό χτυπάει. Μαντρίσει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε τον Κώστα. Καλησπέρα, λέει αυτό. Και έχω πει, ρε εσύ, Μιχάλη, έχω πει χίλιες φορές. Εμένα γιατί δεν με ρωτάτε όμως πόσο χίλιες φορές. Κάτσε, ρε, γιατί θέλετε να σας φορέψω όταν θα είσαι στην ηλικία μου, εσείς δεν θα βλέπεστε. Εμένα γιατί δεν μου βγάζετε. Έχω ξαναπεί τι ηλικία έχω. Το έχω καμάρει. Τρεις ηλικίες έχουν οι άνθρωποι. Την βιολογική, την κανονική ηλικία. Την ηλικία που φαίνονται και την ηλικία που νιώθουν. Εγώ είμαι στην τρίτη. Εγώ λοιπόν... Εγώ είμαι στην τρίτη. Έτσι. Αυτή που φαίνομαι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν φαίνομαι. Είμαι γεννηθής 14-54, για να σου έρθει έτσι τώρα. Φαίνομαι ούτε 50, σαν σώμα, το μαλάκι μόνο λέει. Και στην ψυχολογία και στα μυαλά είμαι 20. Εσύ είσαι γέρος. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά. Πρέπει να τελειώσω όμως γιατί είναι και μισή. Τελειώσαμε. Παιδιά, ενάντια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να κάνουμε λίγο. Υπήρχε λόγος να κάνουμε λίγο. Διότι πρέπει, όχι τίποτα άλλο, στις 10 παρατέρατο που θα αρχίσει η εκπομπή, κατά ψέματα, οι άντρες όλοι θα βλέπουν αγώνα εννοώ, ναι. Αν ήταν η εκπομπή στις 10 παρατέρατο, δεν θα μας έλεγε κανείς. Γιατί όταν παίζει κάποια ομάδα, και ειδικά σε αυτό το πλαίσιο που είναι τώρα ο Ολυμπιακός, είναι ένα στάδιο μεγαλύτερο, να έχει καλή επιτυχία και να πάει καλά από ένα Παναθηναϊκάκια. Γι' αυτό λοιπόν σταματάμε. Παρόλο που γίνεται χαμός στον κόσμο μέσα, παρόλο που γίνεται χαμός και με λαμόγια, παρόλο που γίνεται χαμός και με βαλτούς, παρόλο που έχουμε πολέμους ωραίους, παρόλο που τα τηλέφωνα χτυπάνε συνέχεια, εμείς θα είμαστε εδώ τα βράδια για να κάνουμε κυριολεκτικά την πλάκα μας και σε αυτούς που μας μισούν. Θα μπαίνουν να τους δίνουμε λίγο σοφία. Εδώ θέλω μυαλό. Μυαλό. Να πω κάτι. Ρε παιδιά, εσείς που γράφετε, που γοητεύετε τόσο πολύ εδώ το Ιλία με όλα αυτά που κάνετε. Το δικό μου το τηλέφωνο, γιατί δεν το βρίσκετε να με πάρετε. Εμένα, γιατί, για μένα. Γιατί... Άρα... Εμένα γιατί δεν με παίρνετε τηλέφωνο, ρε παιδιά, να συζητήσουμε. Πάντως, γιατί δεν αποκλείεται να είναι. Να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Μπορεί να βρούμε ένα κοινό παράγοντα. Λοιπόν, παιδιά, ναι. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να είσαι καλά, γιατί είσαι ένα πανάξιο άτομο. Πραγματικά να πηγαίνεις καλά, σου αξίζει. Πας στη μία πυλώνα της ζωής σου καλά, εκπληκτικά σε δουλειά μία. Και εκείνο το άλλο που είναι η ψυχούλα σου, που είναι η επιθυμία σου, σου εύχομαι να κάνεις ωραίες δουλειές, να γεμίζεσαι. Γιατί τι είναι, είναι όλα ψεύτικα τα καλύτερα. Τι κάνουμε, κάνουμε και δίνουμε μία πορεία. Έχουμε μία. Δυστυχώς το καλλιτεχνικό έχει και μία φανταστό να γίνει γνωστός, αλλά στην ουσία είναι ψυχούλα την ώρα που παίζεις και ευχαριστείς πάνω στη σκηνή. Είναι αυτό που αγαπάει κάποιος για να πάει, όπως και κάποιο άλλο ένα πιλότος. Τρελαίνεται, σου λέει να μου να πιλότος, ο άλλος να είναι καραβοκύρης, ο άλλος να είναι ξέρω εγώ ψαράς. Ο καθένας έχει το δικό του αυτό. Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστώ, κρίμα που έχει τόσο κόσμο μέσα και σας αφήνουμε. Δεν μπορώ να κάνουμε όμως κι αλλιώς. Έτσι, ορίστε. Βλέπεις. Κοίτα, κοιτάξτε. Αυτός είναι. Ναι, να το σηκώσω. Κοιτάξτε, δεν γελάστε. Τι μιλήσω. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Σε όλα τα τηλέφωνα σας έχω δείξει τα πάντα. Τώρα χτυπάει το... Θα μιλήσουμε. Ναι, για θέλω. Θέλω να το μιλήσω. Περίμενε, ναι.
Έκλεισε το λαμόγιο. Λοιπόν, πάμε. Τι λέει. Καλό βράδυ, Ηλία, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη Ματέλης. Πολύ καλός ηθοποιός. Καλό παιδί. Ο Ματέλης. Θα το ξεχάσω και το βράδυ του βιβλίου. Ήταν κοντά μας. Το ξέρεις το Ματέλη. Ναι. Πάρα πολύ. Άξιο παιδί, πολύ. Ενώ η Στέλλα, τι λέει, Λιάκο μου. Εγώ είμαι που είχε. Εγώ είμαι που είχα φωτό. Στα χορτάρια. Στα χορτάρια. Δεν το καταλαβαίνω, Στέλλα μου. Δεν ξέρω. Δεν το καταλαβαίνω. Το χαριστάχω. Μήπως έκανα κανένα like και ήσουν να σου χορτάξεις από μένα. Λέω. Ξέρεις, βάζω το μυαλό μου γιατί μου λες στα χορτάρια. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νάντια, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο να συμβεί και... Ναι, και η Ηλία Ρίχτο λέει. Δεν ξέρω η Στέλλα τι λέει. Γεια σου, Στέλλα μου. Και θα έχουμε κοινοποίηση μετά από λίγο όταν θα δούμε εμείς το ιδανικό καιρό να μην κουραζόμαστε τσάμπα όλα τα παιδιά και μενιάδια για τον, η απολογία του Κολοκοτρώνη, αυτοεκπληκτικό έργο το οποίο σήμερα ο φοβερός ο Σάκης, ο φίλος μου, Αθανάσιος Καρανάσιος που γίνει το ραδιά ήταν ιδιαίτερος με τον Βαμβακά, με τον Κολάτο, με τον, ποιος άλλος ήταν εκείνο το βράδυ, ήταν ο Κολάτος, ο Βαμβακάς, ο Καρανάσιος, ο, πες τον, ο γαμπρός του, σταμάτησε το μυαλό τώρα γιατί τελειώνουμε, του Θεού Σχόλου, του Αντρέα του Παπαντρέου, Κατσανέβας, Κατσανέβας καθηγητής Πανεπιστημίου, ήταν ο γαμπρός, γιατί το αναφέρω και σαν κουβέντα, της κόρης της Σοφίας, λοιπόν, που ήταν ιδιαίτεροι ομιλητές, ο Σάκης, ένας επιστήμονας πραγματικά, τον ευχαριστώ που σήμερα έκανε πάλι κάτι για κοινοποίηση στον τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, καλό σας βράδυ, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Γεια σου, Νάντια. Και εδώ συγχαρητισμούς στον φοβερό, τον πατέρα στον Ιζάτ. Και στην κυρία Κατερίνα και σε όλους τους δικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε, καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά. Και εσείς τα παιδιά εδώ πέρα, τα βουτυρόπαιδα. Γεια σας, παιδιά μου. Καλό βράδυ, μπαίνετε να μου κάνετε παρεμβουλά. Και να ανεβάζετε και λίγο το έτσι να είμαι ωραίος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.